Μια χαρά. Σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι με τα θέματα της ιστορίας. Λοιπόν, να σας πω ότι τα θέματα ήταν εύκολα σήμερα. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία. Στην πρώτη ομάδα... Πρωτού προχωρήσουμε στα επιμέρους, οι καλά προετοιμασμένοι, αυτοί δηλαδή που πήραν το βιβλίο η κυρία Λαχανά και αποστήθησαν εν ολίγης. Ναι, και είχαν αφομοιώσει πολύ καλά την ύλη, αλλά πολλές φορές δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζεται και η κριτική σκέψη στο συνδυασμό των πληροφοριών. Άλλωστε και οι πηγές στο δεύτερο μέρος του διαγωνίσματος απαιτείται η κριτική σκέψη. Μάλιστα. Ναι, θα σας πω αναλυτικά, ναι, με τη σειρά. Στην πρώτη ομάδα οι ιστορικοί όροι αντλήθηκαν από τα τρία πρώτα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου και όπως και τα προηγούμενα χρόνια δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία. Ομοίως και η άσκηση κλειστού τύπου, το σωστό λάθος, ήταν οι διατυπώσεις ξεκάθαρες, άρα δεν υπήρχε κάποιο περιθώριο να παρερμηνεύσουν οι μαθητές τις πληροφορίες. Στις ερωτήσεις ανάπτυξης, η πρώτη, το Β1, το θέμα Β1 αφορούσε τη δομή και την οργάνωση του κόμματος των Φιλελευθέρων. Η απάντηση αντλείται από ένα συγκεκριμένο μέρος του σχολικού βιβλίου. Η δεύτερη ερώτηση ανάπτυξης αφορούσε στο έργο της κυβέρνησης της κριτικής πολιτείας. Τα δύο βεβαίως αυτά θέματα δεν απαιτούσαν κάποια συνθετική ικανότητα από τους μαθητές. Άρα πιστεύω ότι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Στη δεύτερη ομάδα που αφορούσε τώρα το σχολιασμό των πηγών, η πρώτη ερώτηση αποτελούνταν από δύο υποερωτήματα, από τα οποία το πρώτο έπρεπε να πάρουμε την απάντηση από το προσφυγικό και για την απάντηση του δεύτερου ερωτήματος έπρεπε να την αντλήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Εδώ δηλαδή απαιτούνταν η σωστή κρίση των μαθητών. Η δεύτερη πηγή περιλάμβανε τρία παραθέματα τα οποία έπρεπε να αξιοποιηθούν για να απαντηθούν δύο υποερωτήματα σχετιζόμενα με τους αγώνες για την δημιουργία της Ποντιακής Δημοκρατίας. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το ρόλο του Κωνσταντινίδη και το δεύτερο στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και αυτό νομίζω ότι δεν παρουσίαζε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα ερωτήματα είχαν τεθεί και σε διαγώνισμα του φροντιστηρίου, στο τελευταίο διαγώνισμα μάλιστα που είχαν γράψει οι μαθητές μας. Άρα πιστεύω ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, κυρία Λαχανά. Δηλαδή, λίγο πριν την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων και να είχε και στο τελευταίο διαγώνισμα που τους βάλατε τα παιδιά, να έχετε πέσει μέσα στα θέματα, συγχαρητήρια. Και μάλιστα ένα θέμα το οποίο βαθμολογείται με 25 μονάδες. Πολλές. Ναι, είναι πολλές οι μονάδες. Γι' αυτό και τα παιδιά ήρθαν ενθουσιασμένα. Τα πήγαν σχετικά καλά. Και στο συγκεκριμένο θέμα έγραψαν πάρα πολύ καλά. Οπότε τώρα αναμένουμε τις καλές βαθμολογίες. Το οποίο σας τις ευχόμαστε, όχι μόνο για το μάθημα της ιστορίας, αλλά για όλα τα μαθήματα στο σύνολό τους. Έτσι ακριβώς, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λαχανά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για όλη τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, τόσο με εσάς όσο και με τους συναδέλφους σας από το Φροντιστήριο Ρώσιμο 2001. Να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα στους μαθητές σας, αλλά και σε όλα τα παιδιά της Ροδόπης μας. Σε όλα τα παιδιά, γιατί η αγωνία είναι ίδια για όλα τα παιδιά. Ο κόπος πρέπει να ανταμυφθεί για όλα τα παιδιά όσα εργάστηκαν. Αυτό, να ευχηθώ καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές και καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση, αυτό ακριβώς και για εσάς, γιατί ο μαραθώνιος ξαναξεκινάει, κυρία Λαχανά, σε πολύ λίγο. Εμείς δίνουμε κάθε χρόνο πανελλήνιες με τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Για χαρά.